Ακούσαμε, κύριε Πρόεδρε, τις προηγούμενες 3,5 ημέρες για αριθμούς, για στατιστικές, για προγράμματα. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω τη συζήτηση την ίδια, όπως θα έκανε ένας εθνογράφος ή ένας αναλυτής του λόγου. Είχαμε λοιπόν τρία είδη αντιπολιτευτικής στρατηγικής. Πρώτα, η κυβέρνηση είναι πολύ αριστερή, σχεδόν σταλινική. Μισεί τις επενδύσεις και την Ευρώπη. Μας κάνει η Βενεζουέλα. Δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε νεοφιλελεύθερος. Πτωχοποιεί τους πιο φτωχούς, καταργεί τις απεργίες, ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα ήθελα να ήταν μέλη ενός τέτοιου κόμματος. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός. Απλώς ένας ανήθικος εραστής της εξουσίας. Αυτές οι αντιφατικές στρατηγικές μου θύμισαν μια μεσαιωνική ιστορία, την οποία αναφέρει ο Φρόιντ στην Ερμηνεία των Ονείρων. Κάποιος δανείστηκε μια χύτρα από το γείτονα, αλλά την επέστρεψε σπασμένη. Όταν ο ιδιοκτήτης ζήτησε αποζημίωση, ο δανειστής χρησιμοποίησε τρία επιχειρήματα. Πρώτον, γύρισα τη χύτρα χωρίς καμιά ζημιά. Δεύτερον, η χύτρα ήταν ραγισμένη όταν τη δανείστηκα. Τρίτον, δεν δανείστηκα καμία χύτρα. Ο Φρόιντ χρησιμοποιεί αυτή την ιστορία για να δείξει πως τα όνειρα και το ασυνείδητο έχουμε αντιφάσεις που συνδέονται. Αυτό και το αντίθετο βρίσκονται μαζί ταυτόχρονα. Τα τρία λοιπόν αντιφατικά επιχειρήματα της αντιπολίτευσης επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια ψεύτικη αλήθεια. Ας τα δούμε ένα-ένα. Πρώτον, το τέλος των μνημονίων τον επόμενο Αύγουστο, ολοκληρώνει πολιτικές που αποτελούν την καρδιά του ιδεολογικού προγράμματος της αντιπολίτευσης, αλλά στις οποίες οι κυβερνήσεις της απέτυχαν. Το μνημόνιο είναι ευλογία, μας έλεγαν. Αν δεν το είχαμε, θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Αυτά και χειρότερα ακούσαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο. Αλλά η ελληνική κοινωνία έχει απορρίψει την παραπέρα συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Όσοι ζήσαμε στη Βρετανία επί της κυρίας Θάτσερ, θυμόμαστε ότι όταν επέτρεψε να πληρώνουμε τις εισφορές μας σε ιδιωτικές ασφαλείς και όχι στα κρατικά ταμεία, ξεκίνησαν την κατάρρευση του συστήματος υγείας και τα δίδεκτρα των δημοσίων πανεπιστημίων πήγανε στις 9.000 το χρόνο. Εμείς αντίθετα αυξήσαμε τις κοινωνικές δαπάνες για την προστασία των πιο ευάλωτων στρωμάτων με 1 δισεκατομμύριο. Δώσαμε μέρισμα 2 φορές τα Χριστούγεννα, αυξήσαμε τον προϋπολογισμό της έρευνας, κάτι που με ενδιαφέρει εμένα, από 0,67 το 2011 σε σχεδόν 1 του ΑΕΠ σήμερα. Φτιάξαμε 1.800 υποτροφίες για διδακτορικά και μεταδιδακτορικά και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακόμα 2.500 νέων επιστημόνων οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν από το δημόσιο προϋπολογισμό. Αυτή είναι η αριστερή πολιτική μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Δεύτερον, όπως είπε και ο Μάρσελ Μακλούαν, έχω απαράβατες αρχές και αξίες. Αν δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες. Έτσι, καθώς ο νεοφιλελευθερισμός δεν πείθει, έκανε γάμο με την ακροδεξιά, τον εθνικιστικό νεοσυντηρητισμό και από την άλλη με τους μένουμε Ευρώπη. Στην πρόσφατη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ακούσαμε από τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη. Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, δεν υπήρχε γνώση καταρχάς. Και η Ευρώπη έχει γίνει κάτι σαν το αλάτι. Όσο περισσότερο βάζουμε στο φαγητό, τόσο πιο νόστιμο γίνεται. Αλλά βέβαια είναι δυνατόν και συχνά να καταστρέφει την υγεία. Εμείς κατανοήσαμε τη σημασία της ευρωπαϊκής κρίσης από την αρχή. Είμαστε η πρώτη παράταξη η οποία πριν να γίνουμε κυβέρνηση έλεγε ότι αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο δεν λειτουργεί, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο, να επανασυστήσουμε την Ευρώπη, να βάλουμε τον κοινωνικό πυλώνα, την ανάπτυξη και την δημοκρατία στο κέντρο. Κάναμε συνέδρια, κάναμε μελέτες, είχαμε τεχνογνωσία και γνώση. Αυτό που δεν έχει αντιπολίτευση και απλώς μας λέει μένουμε Ευρώπη. Με αυτή την έννοια, για να επιβιώσει η Ευρώπη, πρέπει ακριβώς να κάνει, και ήδη και η σοσιαλδημοκρατία φαίνεται να το παραδέχεται, αυτά που τα λέγαμε εμείς από καιρό. Με αυτή είμαστε οι μόνοι πραγματικοί Ευρωπαίοι. Τρίτον, η έλλειψη στρατηγικής οδηγεί στη μαύρη προπαγάνδα, τη δομινοποίηση και τον πολιτικό πανικό. Τον πανικό, τη διάχυση ψεύτικων πληροφοριών και φημών για κινδύνους και αποτυχίες για να δημιουργηθεί κοινωνικός τρόμος και δέος. Ο πανικός εστιάζεται σε κάτι διαφορετικό κάθε 2-3 μέρες. Πλημμύρες, δικαστές, εξάρχεια, πωλήσεις βλημάτων, Ερντογάν, δολοφονία χαρακτήρων του Αλέξη Τσίπρα, του Καμένου, του Κοντονή, του Κοντζιά ή του Τόσκα.
Η ψυχαναλυτική θεωρία μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε αυτή τη λογική της χύτρας και του πανικού. Όταν κάποιος υπέφερε ένα βαρύ ψυχικό τραύμα, εν προκειμένου την απώλεια της κληρονομικού δικαίου εξουσίας, το αντιμετωπίζει με δύο μηχανισμούς άμυνας, τη μεταφορά και την απάρνηση. Μεταφορά. Οι δικές μας αποτυχίες και οι καταστροφές είναι δουλειά άλλων. Χάσαμε την εξουσία γιατί λέγατε ψέματα. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι, αλλά θύματα. Μετά η άρνηση. Είναι όλο ένα κακό όνειρο. Σύντομα η χώρα θα ξυπνήσει από τον εφιάλτη. Η αποπομπή και η ταπείνωση του ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναφέρει την Ελλάδα σε εθνική αρμονία. Η δεξιά πάντα διαλαλούσε ότι υπάρχει εθνικό συμφέρον πέρα από τις ιδεολογικές διαφορές. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χωράει σε αυτή την πανεθνική σύμπνοια. Η διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων, η αήθης επίθεση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση για την επίσκεψη Ερντογάν, που όλοι οι αναλυτές και εδώ και έξω την θεώρησαν μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής πολιτικής. Όλα αυτά πλήγωσαν κέρια την εξωτερική πολιτική. Αν θέλετε ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Πλήγωσαν κέρια την εξωτερική πολιτική και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα πρόβλημα ότι δεν υπάρχει μία συμφωνία για αυτά τα τεράστια θέματα. Έτσι, καταλήγουμε στα ηθικά επιχειρήματα, όπως πάντα. Από την πρώτη μέρα σε αυτή τη Βουλή, διαπίστωσα την περιφρόνηση της αντιπολίτευσης στους Σαν Κιλότ, τους ξεβράκωτους, που εισέβαλαν στο ναό το γήπεδο και την έδρα τους. Η εξουσία πρέπει να γυρίσει εκεί που ανήκει, σε όσους έχουν γεννηθεί με ασημένια κουτάλια στο στόμα, στις δυναστείες που περνούν τις έδρες και τα υπουργεία από πατέρα σε γιο και σε κόρη, στους παραδεισένιους και στο ράφτη του Παναμά. Από αυτή την πλευρά, από εδώ, δεν ξέρω κανέναν που εντάχθηκε στην αριστερά, επειδή περίμενε είτε την βασιλεία των ουρανών επί γης ή κάποια δουλειά σε ένα υπουργείο. Εμείς, αν χάσουμε τις επόμενες εκλογές και όσοι δεν είμαστε βουλευτές, θα ξαναγυρίσουμε στις δουλειές που κάναμε όλη μας τη ζωή. Δάσκαλοι, δικηγόροι, υπάλληλοι, αγρότες. Αυτό είναι το ηθικό μας πλεονέκτημα και δεν μπορούμε να το χάσουμε ποτέ. Αλλά και για την αριστερά, και τελειώνω, το τέλος της μνημονιακής πολιτικής σημαίνει τη μερική αποδοχή και εφαρμογή πολιτικών στις οποίες είμαστε και παραμένουμε αντίθετοι. Και αυτή είναι η δικιά μας αντίφαση. Οι επόμενοι 12 μήνες θα είναι οι πιο κρίσιμοι. Πρέπει να περάσουμε σταδιακά από το παράλληλο πρόγραμμα που αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση σε ένα πρόγραμμα κοινωνικού μετασχηματισμού, συνεχούς μεταφοράς πόρων από το κεφάλαιο στην εργασία και ισχύως από το κράτος στους πολίτες. Έτσι, κάνουμε την ισότητα και τη δημοκρατία τον ορίζοντα της πολιτικής μας και αλλάζουμε τον ταξικό σχετισμό δυνάμεων. Ο Φρόιντ χρησιμοποίησε το παράδειγμα της χύτρας για να ερμηνεύσει έναν ντροπιαστικό όνειρο κάποιου που έβλεπε τον εαυτό του να είναι γυμνός δημόσια. Η λογική της χύτρας της νέας δημοκρατίας δείχνει, νομίζω και φοβάμαι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης έχει το λόγο.